3 Απριλίου. Νικήτα Οσίου του Ομολογητού, Ηγουμένου της Μονής Μυδικίου, Ιωσήφ Οσίου του Υμνογράφου, Ελπιδοφόρου Δίου Βυθονίου και Γαλλίκου των Μαρτύρων, Ηλυρίου Οσίου Παύλου Νεομάρτυρος. Το 12χορδόν του λόγου οργανών την παναρμονιών λύραν της χάριτος των υμνογράφων Ιωσήφ τιμή σωμέν επαξίως, ούτως γαράν ύμνησε μέλη χρυς μελωδήμασι πνεύμα τι κινούμενος των Αγίων πανσύστη μεθόν και οικετεύει απαύστος δούνε ημίν πτεσμάτων λύση Όσιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος, ένατος αιώνας μετά Χριστόν, καταγόταν από την Σικελία, από την νεανική του ηλικία διακρινόταν για την ευσέβεια και την πραότητά του και για την ενασχόλησή του με τις Άγιες Γραφές. Λόγω της κατάληψης της Σικελίας από τους Άραβες, κατέφυγε με τη μητέρα του και τους αδελφούς του στην Πελοπόννησο, και από εκεί στην Θεσσαλονίκη όπου και εκάρι μοναχός. Κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη όπου έζησε ασκητικά, έγκλειστος στο ναό του Αγίου Ιερομάρτυρος Αντίπα, μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Δεκαπολίτη. Επιλέοντος του Πέμπτου του Αρμενίου, του Οικονομάχου, αναγκάστηκε να φύγει και ταξίδεψε προς την Ιταλία και τότε έπεσε στα χέρια πειρατών και οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Κρήτη, όπου και φυλακίστηκε. Μετά από την αποκατάσταση της προσκύνησης των ιερών εικόνων, ανακλήθηκε από την εξορία και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εκοιμήθη ειρηνικά περί το έτος 886 σε βαθιά γεράματα. Ο Ιωσήφ έλαβε τον τίτλο του Υμνογράφου διότι υπήρξε άριστος μελωδός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέταξε επίσης μεταξύ των άλλων και τον κανόνα των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος». Οι περισσότεροι από τους ασματικούς κανόνες που περιέχονται στα Μινέα είναι δικά του ποιητικά δημιουργήματα και αυτό φαίνεται στις ακροστοιχίδες των Ιερών Κανόνων που ψάλλονται στην ακολουθία του όρθρου. Σύμφωνα με τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, συνέθεσε και 8 ήχους κανόνες στην Θεοτόκο και σε άλλους Αγίους, που σώζονται σε χειρόγραφα του Αγίου Όρους καθώς και στο βιβλίο της Εκκλησίας που ονομάζεται «Παρακλητική» ή τη «Οκτώ ήχος η Μεγάλη». Ως νίκησε πόνιμος τον Θεός δω των θεσμών, φρουρός απερίτρεπτος και στήλος οφθιστερός, νικήτα μακάριε, ούγαρ της απαθίας, κοσμηθείστες ακτήσιν έγλι ομολογίας των σονβίων φεδρίνης και νυν των συ προσιόντων δέχου τη
την ένεση.